Αν έχει παιδί, αν έχει παιδί. Έχει άλλα, έχει τελειώσει. Αν έχει παιδί, τα χιλιά με τα
από τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι από τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι από τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι από τη Βουλή. Καλώς ήρθατε.
ποιος ήταν? Προπονής. Α, και ένας ψήφισε. Α, ναι, ο Γιακομάτος. Ο Γιακομάτος, αυτός ήταν στη δίκη κατά του κλίπ. Ο Γιακομάτος ήταν στη δίκη κατά του κλίπ.
Για βάζω αποκάλυψη για τον δηλώνω.
Πονιασμένοι, μόνο να μας πει και κανένα, όπου κομμάστε το ίδιο. Πονιασμένοι, πονιασμένοι, μόνο να μας πει και κανένα. Σε φωνάζε
Προσέξτε όμως την αντοχή σας. Ο Κυριός μας θέλει επιμονή, υπομονή έως θανάτου. Ο υπομείνας έως το τέλος ούτως οφείσεται. Λοιπόν, με τις όποιες αντίξωες καιρικές συνθήκες, εσείς θα παραμείνετε αλόβητοι έξω από τη Βουλή των Ελλήνων για να δούνε την αντίδραση και την αντίσταση του ελληνικού λαού, τη διαμαρτυρία του ότι ο ελληνικός λαός δεν θα αποδεχθεί ποτέ, ορθόδοξος ελληνικός λαός, τα οποιαδήποτε ηλεκτρονικά δεσμά που του έχουν έτοιμα της έψιλον έψιλον ή της ΕΟΚ, της ευρεοσιονιστικής δουλείας. Ουδείς θα αποδεχθεί κανενός είδους ταυτότητα. Ο Έλληνας δεσμά δεν αποδέχεται. Γιατί, σας παρακαλώ να με ακούσετε, γιατί πρέπει να πάω μέσα. Λοιπόν, ο Έλληνας δεσμά δεν αποδέχεται του χειρότερου φασιστικού, ναζιστικού, αντεθνικού, ανελεύθερου, αντίχριστου νομοσχεδίου όπου καταστρέφει τη χώρα και όλο το λαό της στην Ελλάδα. Όχι στο ΣΕΚΕΝ! Όχι! Όχι στο χάσιμο της ελληνοορθοδόξου ταυτότητός μας! Το αποβάπτισμα και την αποχριστιανοποίηση που θέλει να μας κάνει έψιλον έψιλον και τα αφεντικά. Θα παραμείνουμε με το οποιοδήποτε κόστος είναι αυτό, είτε εντός συστήματος είτε εκτός συστήματος, με το οποιοδήποτε κόστος επαναλαμβάνουμε, θα παραμείνουμε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν αποδεχόμεθα το σφράγισμα του 666 του ΑΚΑ. Ναι, άχρη θανάτου, ναι, εις την ορθοδοξία. Ποτέ πια, προσέξτε, ποτέ πια άλλη υποχώρηση και άλλη υποχώρηση, καμία υποχώρηση από τούδε και στο εξής, στα οποιαδήποτε εθνοκτόνα, αντίχριστα και γενοκτόνα σχέδια κατά των Ελλήνων. Ναι, άχρη θανάτου, ναι, εις την ορθοδοξία. Ποτέ πια, προσέξτε, ποτέ πια άλλη υποχώρηση και άλλη υποχώρηση, καμία υποχώρηση από τούδε και στο εξής, στα οποιαδήποτε εθνοκτόνα, αντίχριστα και γενοκτόνα σχέδια κατά των Ελλήνων. Όχι λοιπόν στο ΣΕΚΕΝ. Όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι στη νέα εποχή και νέα τάξη. Δίνομαι κατά πρόσωπο τη νέα εποχή και τους αφέντες της. Αγαπητοί αδελφοί, θα συνταχθούμε με εκείνους τους κοινοβουλευτικούς, με ακούτε, θα συνταχθούμε με εκείνους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι θα παραμείνουν επί των επάξεων της ελληνοορθοδόξου πίστεως άχρη θανάτου και μέχρι τέλους, οι οποίοι θα πολεμήσουν παρά το πλευρό μας. Θα στηρίξουμε τους κοινοβουλευτικούς οι οποίοι πολεμούν για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Ο κύριος Παναγιώτης Καμένος είναι ένας από αυτούς ο οποίος επιμένει. Ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε
εδώ και καιρό τώρα την επιθυμία να αναρτήσει το εικόνισμα του κυρίου μας, του αρχηγού της πιστεώς μας. Και ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος είναι γνωστός για τις θέσεις που έχει πάρει και για τη διαμαρτυρία που έκαμε και τη σειρά εκπομπών κατά του Σέγγεν. Έξω λοιπόν, έξω το εθνοκτόνο, το εθνοκτόνο Σέγγεν, έξω από την Ελλάδα. Στη Φρίκη, έξω! 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 Όχι λοιπόν στη φρικαλαιότητα του Σέγγεν. Όχι στα ηλεκτρονικά δεσμά που μας αποβαπτίζουν. Όχι στην αποχριστιανοποίηση που επιχειρείται εδώ και τώρα κατά της Ελλάδος. Όλοι εμείς λοιπόν θα διατρανώσουμε εδώ έξω από τη Βουλή των Ελλήνων την αντίθεσή μας. Την αντίθεσή μας. Επιμείνουμε, επαναλαμβάνω και πάλι, με τις οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, γιατί εχθές ο καιρός ήταν καλός και σήμερα ο Θεός του ουρανού και της γης και του σύμπαντος κόσμου Ιησούς Χριστός, όταν συζητείτε το Σέγγεν, διατρανώνει και εκείνος την αντίθεσή του και βλέπει από πάνω ποιοι τον παραδίδουν. Προσέξτε το χάσιμο της ελληνοορθοδόξου ταυτότητος είναι το Α και το Ω. Όποιοι πολίτες Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι αποδεχθούν να μπουν στο σύστημα του Σέγγεν, διότι φοβούνται τη στέρηση, διότι φοβούνται το κόστος, διότι φοβούνται την οποιαδήποτε δοκιμασία, δεν είναι δυνατόν να λέγονται χριστιανοί ορθόδοξοι. Η Ελλάς έχει στηριχθεί και είναι χώρα μαρτύρων, οσίων, αγίων. Είναι η χώρα του Παπασιλέως Χριστού και ουδείς δύναται να την αλώσει. Οι σμάτι κοπιάζουν, τους το λέμε να το θυμούνται αυτό. Διότι Ελλάς σημαίνει και κεφαλή της Ελλάδος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σημαίνει ορθοδοξία. Ο Κυριός μας οδηγεί τον αγώνα και τους το λέμε να το ακούσουν. Με κανένα τρόπο δεν αποδεχόμεθα την αποβάθμιση. Ξέρετε ότι αυτοί που θα επιμείνουν και δεν θα φοβηθούν η μεσαιωνική νέα τάξη και νέα εποχή που προσπαθεί δια της βίας να επαναφέρει τη χώρα εις τον μεσαίωνα και να την διαλύσει, αυτοί που θα επιμείνουν άκρη τέλους, αυτοί και θα σωθούν, διότι τον αγώνα, στον αγώνα αυτό που έχουμε αρχίσει εδώ και χρόνια δεν ηγείται ουδής πνητός. Ηγείται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και οδηγεί τον αγώνα αυτός, είναι αρχηγός, η κεφαλή της Ελλάδος και της Εκκλησίας, διότι σε αυτούς που επιμένουν στην αλήθεια και καταγγέλουν και επιμένουν άκρη θανάτου, εκείνος οδηγεί και είναι μαζί τους. Και ένας να μείνει μόνος του Έλληνας μαζί με τον Θεό, το επαναλαμβάνω, αποτελεί μειοψηφία.
μέχρι το 2000, ποιος ξέρει που θα βρισκόμεθα. Αλλά τους το λέμε. Το χερουβικό που σταμάτησε στην Αγία Σοφιά, τότε θα το ξεκινήσουν πάλι οι Έλληνες με τον Πέλη τα Ιωάννη εις την Κωνσταντινούπολη. Τους το λέμε να το πείτε. Αυτό το κίνημα σας καλεί με το ορθόδοξο 18 του μηνός και 31 με το νέο να παραστείτε και να φέρετε όσο γίνεται περισσότερο και να ενημερώσετε τηλεφωνικώς όλους τους Έλληνες το πεδίο του Άρεως για μισή ώρα. Όσον αφορά βουλευτές, Ελλάδος, τα πιο μεγάλα κόμματα για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Έχουν υπογράψει στη συνθήκη του Μάστρικ και τη Μαύρη Μύρο. Λοιπόν, εμείς εισαστόμεστε και κομμαθόμε άτομα. Θυμόμαστε τι πίνουμε με ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι και Έλληνες. Κοιτάξτε να δεν Thank you.
Καθαρική την Ορθοδοξία. Πάλι Νέσπο. Παρακαλώ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ενημερωθείτε από το τι συνέβη μέσα στην Βουλή αυτή τη στιγμή. Τι έγινε. Ησυχία όμως. Σεβασμιότατη, είμαι ο Πρεσβυτέριο. Τάγμα μοναχικό. Περιούσε λαέ του Κυρίου. Απόψε ήταν μια μεγαλειώδης παρουσία, αν όχι σε πολύ κόσμο, ετούτης σε ζήλο, σε παλμό και σε αγωνία, και το πρωτόγνωρο αυτής της συγκεντρώσεως είναι ότι η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πήγε μέσα στην Βουλή. Της εισόδου του Κυρίου μας στην Βουλή είναι ένας καλός Ιωνός. Ένας Ιωνός που μας λέει ότι και μόνο η παρουσία του Κυρίου αλλά και του περιουσίου του και λαού της Ελλάδος που αυτή τη στιγμή πονάει και δια την αγάπη του αλλά και δια την αγάπη της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας και της Κυριακής Ορθοδοξίας που εορτάσαμε. Δόξα σε Κύριε, δόξα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό το ψύχος και αναμένει και δίνει την παρουσία για να μπορέσουν αυτοί που ψηφίζουν τα άρθρα να σκεφτούν συνετά. Να τους στηρίσει το μυαλό ο Κύριος να σκεφτούν έγινε Ορθόδοξα. Να πράξουν κατά το συμφέρον της Αγίας Ορθοδοξίας και του έθνους. Διότι σας λέγω ότι σήμερα δίνεται μία από τις τελευταίες και έσχατες μάχες κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος και πρέπει να κερδιθεί με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού αλλά και τη θυσία όλων ημών που βρισκόμαστε για την αγάπη του Κυρίου αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι είδαμε αυτή τη στιγμή τον γραμματέα της Βουλής, τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου της Βουλής των Ελλήνων, του Κυρίου Προέδρου, εις τον οποίο παραδώσαμε την Αγία αυτήν εικόνα του Κυρίου μας, με έγγραφο ειδικό ότι προσφέρεται για ευλογία της Βουλής, διότι η Βουλή είναι η σκέψη των Ελλήνων και απαιτεί πλήρως και λαός να αναρτηθεί εις περίοπτον θέσιν εκείνος προς τον οποίον οφείλουμε τα πάντα. Ο δημιουργός των απάντων, η δόξα της Ελλάδος, η απελευθέρωσή μας από την Κουκοκρατία το 1821 και η μοναδική ελπίδα που έχει ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός, πλήρως και λαός, εις τον Κύριό μας να αναχαιτήσει τη συνθήκη του Σέγγελ που είναι κατοχή νέα γερμανική, γεσταπίτικη, θεουδαρχική, τυραννική, περιλιαστική κατάσταση που έρχεται για να φέρει τον Αντίχριστο. Είναι το προανάκρουσμα για να παρουσιαστεί ο Αντίχριστος και θα προέλθει δυστυχώς, λυπούμε, από τα χριστιανικά λεγόμενα κράτη πριν αιρετικά της Δύσεως και θα έρθει δυστυχώς ως Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν τώρα προετοιμάζουν με το φακέλωμα να μην μπορούμε να αντισταθούμε αργότερα. Εάν δεν αντισταθούμε τώρα, χάσαμε το παιχνίδι. Γι' αυτό προσέξτε, εσείς όλοι όσοι είσαστε εδώ, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνετε φορείς για τη συγκέντρωση που θα γίνει 31 Μαρτίου στο πεδίο του Άρεως μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, ημέρα Δευτέρα,
Η ώρα 2:30 το μεσημέρι να κατακλείσουμε τους δρόμους των Αθηνών και να έρθουμε στην Βουλή των Ελλήνων για να επισημοποιήσουμε ακριβώς την αγωνία μας και να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της παρούσης συγκεντρώσεως, διότι πρέπει να είναι θετικά. Τα ψηφίσματα τα δώσαμε προς τους αρχηγούς των κομμάτων και προς τους εισηγητάς των κομμάτων για να εισηγηθούν τώρα μέσα στην ψηφοφορία που γίνεται κατάρθρον, να εισηγηθούν τι πρέπει να αλλάξουν και εκείνο που προτείναμε εκτός των άλλων. Πρώτον, καταψήφιση της συνθήκης Σέγγεν. Ναι. Ούτε καν να το συζητάμε. Και δεύτερον, προαιρετικών, όποιος θέλει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, τη νέα ταυτότητα, όπως το έκανε η Αγγλία, η Ιρλανδία και τίμησαν τη δημοκρατία και το κράτος και η Ιταλία τώρα. Αυτό θα το απαιτήσουμε κι εμείς. Ουδής μπορεί να μας υποχρεώσει η σκτηνώδη κατάσταση και όπως βλέπουμε ότι προχωρεί η κάρτα και ο βιομετρικός έλεγχος πάνω στο σώμα έχει εφαρμοστεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Δια της χειρός δηλαδή γίνεται επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας και θεωρούν ότι το χέρι δεν μπορεί να κοπεί. Ούτε το κεφάλι αργότερα μπορεί να κοπεί. Γι' αυτό το σήμα που θα δώσουν το κωδικό πάνω στο σώμα το θεωρούν το ασφαλέστερο όργανο και στοιχείο των συναλλαγών. Γι' αυτό εκεί θα καταλήξει η κάρτα που σας προτείνουμε κανείς να μην πάρει κάρτα, ούτε εισόδου, ούτε εξόδου στις υπηρεσίες, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ούτε στο ΙΚΑ, ούτε ταυτότητα. Θα δώσουμε ακόμα και το αίμα μας για να μην φακελωθούμε και τα παιδιά μας να έρθουν να φτύσουν στους τάφους μας και να μας πούνε εσείς ποιοι είστε απόγονοι, ποιον ηρώων. Διότι τέτοιες μέρες οι ήρωες του 21 έδωναν μάχες εναντίον των Τούρκων και έδωναν, διακινδύνευαν τη ζωή τους με το γιαταγάνι για να μας δώσουν μαζί με την ελευθερία, όχι να την προδώσουμε και χωρίς θυσία να παραδώσουμε το έθνος και τα παιδιά μας στην ευθύνη των σιωνιστών, των Εβραίων, των μασόνων του μεγάλου κεφαλαίου που έρχονται αυτή τη στιγμή να μας πάρουνε και την πίστη να μας πάρουνε και την ελευθερία της πατρίδος. Ζή Κύριος ο Θεός! Ζή! Θα αγωνιστούμε και απόψε θα παρακολουθήσουμε, είναι πολλής κόσμος τα θεωρία, θα παρακολουθήσουμε τη διεξαγωγή της δίκης. Ας ευχηθούμε λοιπόν η χάρη εις του Κυρίου, η δεξιά του Υψίστου που εισήλθε μέσα εις την Βουλή των Ελλήνων να σταματήσει και να ματαιώσει τα σκοτεινά και αντίστοιχα σχέδια των δυνάμεων αυτών του σκότους. Ευχαριστούμε πολύ. Σέγγεν σημαίνει προδοσία! Αδέλφια, αναστημένες οι ψυχές μας. Σήμερα έγινε το μεγάλο θαύμα. Ο Κύριος της δόξης, ο γλυκύτατος Ιησούς, μπήκε ξανά στη Βουλή των Ελλήνων. Όλοι μέσα στον αγώνα θα κάνουμε και πνευματική εργασία, προσευχή και θα είμεθα άγρυπνοι και έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα, διότι προχωρούν. Δεν έχουν διάθεση να σταματήσουν. Δεν ακούνε τη φωνή του Θεού. Δεν ακούνε την οργή του λαού. Αλλά και αν προχωρήσουν στις 31... Θα καούν οι μασόνοι. Στις 31 Μαρτίου
18 Μαρτίου με το Πάτριον Εορτολόγιον θα γίνει η καθοριστική και μεγάλη συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως. Θα πρέπει να μεταφέρετε το μήνυμα από τη μία άκρη της Αττικής έως την άλλη και από τη μία άκρη της Ελλάδος έως την άλλη. Εκεί θα ακουστεί το μεγάλο, το πιο δυνατό ιστορικό όχι. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στη συνθήκη. Όχι σε καμιά μορφή ηλεκτρονικού φακελώματος. Ζήτω η Ορθοδοξία μας. Ελεύθερη η Ελλάδα μας. Τα παιδιά μας κοντά και μέσα στο φως του Χριστού. Όχι στην ξένη προπαγάνδα, στη σαρκολατρία και στον υλισμό. Ναι, στην πίστη την Αγία. Ναι. Στις πατρίδες την ελευθερία. Ναι. Γι' αυτό αδέλφια μου, να πάρουμε απόψε δύναμη και κουράγιο. Ελπίδα και παρηγοριά Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και να προετοιμαστούμε με όλες τις δυνάμεις μας και πνευματικά και να ενημερώσουμε τον λαό για την ημέρα εκείνη, την 31η κάθετος 18 Μαρτίου με το Πάτριον Εορτολόγιον. Στο πεδίο του Άρεως, ημέρα Δευτέρα, μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, αφού γίνει η προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που διαλύει ορατούς και αοράτους εχθρούς και σκορπίζει δυνάμεις ορατές και αόρατες και όλα τα σχέδια των σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων, θα βρεθούμε εκεί για να πούμε. Μέχρι τώρα λέγαμε το μολόν λαβέ, και σαν τους 300 του Λεωνίδα φυλάξαμε τις Θερμοπύλες 10 ολόκληρα χρόνια. Τώρα θα ακουστεί η μανιά της αμάνα που θα πει «Γιτέν η επιτάς». Δεν θα πάρει κανείς τη νέα ταυτότητα με την παλαιά ταυτότητα και με την αγωνιστική ταυτότητα ότι είμαστε μέλη οργανωμένα και ζητάμε τα δικαιώματά μας κατά τον αστικόν κώδικα με το Πανελλήνιο Σωματείο Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, που μαζί με την προάσπιση της Πατρώας Πίστεως και των Παραδόσεων δίνει και αποδεικτικό στοιχείο ατομικού δελτίου αγωνιστού και ομολογητού για κλήρο και για λαό. Θα κρατήσουμε λοιπόν την παλιά ταυτότητα και σαν αγωνιστικά μέλη θα απαιτήσουμε από την πολιτεία, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, η ταυτότητα και τα ηλεκτρονικά φακελώματα να τα χρησιμοποιήσουν οι σκοτεινάνθρωποι, οι αλόθρησκοι, οι ετερόδοξοι και όσοι βρίσκονται μακριά από το Χριστό και την Ορθοδοξία. Κανένας Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός δεν θα υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό. Ζει Κύριος ο Θεός! Ζει! Ο Χριστός μαζί μας! Καλή Ανάσταση! Ζει Ανάσταση! Ανάσταση για μια ελεύθερη Ελλάδα! Με τον Χριστό στη σκέψη των Ελλήνων,
και την εικόνα του στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η ευλογημένη μας πατρίδα! Η ορθόδοξη Ελλάδα μας, ζήτω! Η αναπαιδευτισμένη Ελλάδα μας, ζήτω! Και εμείς συντασσόμενοι με τους πατέρες του 21 λέμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Θα αγωνιστούμε όλοι μέχρι αίματος, μέχρι θυσία. Δεν θα αφήσουμε ούτε θερμοπύλες, ούτε θα εγκαταλείψουμε τον αγώνα με καμία εκβιαστική και ανθρώπινη δύναμη. Άγι! Ο Θεός να σας ευλογεί να περάσετε Ακαδημίας 35 την Τετάρτη, αύριο, για να πάρετε έντυπο υλικό και αφίσες, να δώσουμε τη μάχη, να αγωνιστούμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, ενωμένοι και αγαπημένοι. Το θαύμα το σημερινό δεν πρέπει να είναι θαύμα μίας βραδιάς, αλλά πρέπει να είναι η αρχή για την Ανάσταση του γένους και την ενότητα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είπαμε για όσους κρατάει η μνήμη τους και βρισκόντουσαν στη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 15 Ιουνίου 1987, 10 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και εκεί είχε βροντοφωνάξει σύσσωμος ο ελληνικός λαός, όπως και τώρα, αλλά με πολλές χιλιάδες. Παγώσαμε λίγο, θα έπρεπε να ήταν μέχρι κάτω ο δρόμος γεμάτος. Ο αγώνας πρέπει να γίνει μεγαλύτερος και δυνατότερος, ότι πρέπει να μπει η εικόνα του Κυρίου στη Βουλή των Ελλήνων και ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός στο κοντάρι της σημαίας της Βουλής. Ούτε ο Κύριος θα έπρεπε εμείς να τον σηκώσουμε στα χέρια και να τον φέρουμε και να απαιτήσουμε να παραλάβουν την εικόνα του Κυρίου, και δεν ξέρουμε, θα είμεθα άγρυπνοι. Και αν μέχρι την 31η Μαρτίου δεν την τοποθετήσουν στη θέση της σε περίοπτον θέση, όπως τους γράψαμε στην Βουλή των Ελλήνων, στην αίθουσα των συνεδριάσεων, θα την κατεβάσουμε, την τοποθετήσουμε εμείς όταν θα έρθουμε εδώ χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστών και ομολογητών, και τους προειδοποιούμε να τη βρούμε τοποθετημένη, διότι αν δεν είναι τοποθετημένη δεν θα είναι καλό για αυτούς. Επίσης μέχρι την ημερομηνία αυτή θα τοποθετήσουν τον τίμιο και ζωοποιό σταυρό, και αν είναι φτωχό το κράτος, εμείς θα φτιάξουμε χρυσό σταυρό και θα τον δώσουμε, θα τον κορίσουμε, όπως και την εικόνα, για να μπει στη σημαία, στο κοντάρι τη σημαία της Βουλής των Ελλήνων. Είναι μέρες αναστάσεως, υπομονή και αγώνες 10 ολόκληρα χρόνια. Όσοι αγωνιστήκανε να έχουν την ευλογία της Αγίας Τριάδος, όσοι βρίσκονται στις επάλξεις να έχουν και εδώ επίγεια, ευτυχισμένη και χαρούμενη ατομική και οικογενειακή ζωή, αλλά και παράδεισον ευλογημένο, να έχουν αιώνιαν την χαρά της ψυχής και την ευλογία του Κυρίου.
ο Θεός μαζί μας, ο Χριστός να μας ευλογεί, η γλυκιά μας Παναγιά, η υπέρμαχος στρατηγός να μας σκεπάζει, οι Άγιοι Πάντες, οι ταξιαρχικές δυνάμεις να βρίσκονται και βρίσκονται μαζί μας και αγωνίζονται και χαίρεται ο ουρανός για τον αγώνα και την ευλογία αυτή. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η ελληνική νεότητα! Όλοι μαζί να ψάλουμε τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια! Με ακούτε όλοι? Λοιπόν, καταρχάς να ευχαριστήσω όλους για την μεγάλη αγάπη και για τη μεγάλη φλόγα και πίστη που έχουμε και που έχετε. Και ελπίζω πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά τα πράγματα, αν και δεν υπάρχουν και πάρα πολλές έτσι ευχάριστες ειδήσεις. Λοιπόν, μόλις βγήκα μέσα από τη Βουλή τώρα, γι' αυτό ήρθα, δεν θα σας κουράσω πολύ και θα ξαναφύγω. Ήμουνα μέσα εδώ και 3/4 περίπου και παρακολουθούσα τη συζήτηση μέσα στη Βουλή. Μίλησαν αρκετοί βουλευτές και εν κατακλείδη μίλησε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος ούτε λίγο, μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό, ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε μέσα, τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά και θα το πω και δημόσια από την τηλεόραση, από την εκπομπή μου το Σάββατο 3 η ώρα στο τηλετώρα, στο κανάλι τηλετώρα που θα δείτε πολλά αποσπάσματα από τη σημερινή συγκέντρωση. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι
αυτές οι απόψεις είναι απόψεις φανατισμένων ανθρώπων, φαντασιόπλατων. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία να σας ενημερώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ούτε λίγο λοιπόν, ούτε πολύ. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Μισό λεπτό να σας ενημερώσω, γιατί πρέπει να ξαναπάω μέσα πάλι. Γιατί χάνω συζήτηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ούτε λίγο, ούτε πολύ. Είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι βάσει των εντολών οι οποίες έχουν δοθεί από την ΕΟΚ να ψηφίσουμε θέλουμε, δεν θέλουμε αυτό το νομοσχέδιο. Και μόνο, μισό λεπτό παρακαλώ, μισό λεπτό, περιμένετε. Έτσι δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω, αφήστε με μισό λεπτό. Και πρέπει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, που είναι ένα νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη από τις ευθερεσίες του ηλεκτρονικού φακελώματος, που πρέπει απαραίτητα, όπως ξέρετε όλοι εσείς, η αγάπη όλων σας, πρέπει να ψηφιστεί απαραίτητα πριν ψηφιστεί και η σύμβαση Σέγγεν. Έτσι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτό το νομοσχέδιο που συζητείτε τώρα μέσα στη Βουλή και ψηφίζεται πρώτα ο Θεός, από ό,τι θα φανεί, να ψηφιστεί λοιπόν για να έρθει μετά στη συνέχεια η σύμβαση Σέγγεν. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί και το μόνο λέει που μπορεί να κάνει, είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι να συζητήσουν λέει σαν καλοί βουλευτές, σαν καλοί διαλογιστές, να συζητήσουν λέει την παρούσα συνθήκη σε επιμέρους άρθρα και μάλιστα στο 7ο άρθρο, στο 9ο, στο 14ο και κάποια άλλα μεμονωμένα άρθρα και αυτά λέει τα συζητάμε, άνθρωποι είμαστε, λογικοί, και μπορεί λέει κάποια να τα τροποποιήσουμε, αλλά σε καμία μα καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο λέει θα ψηφιστεί και ας φωνάζουνε όσοι θέλουν να φωνάζουνε, ορισμένοι λέει φανατισμένοι χριστιανοί, φαντασιόπληκτοι και ορισμένοι βουλευτές. Κάτι σχέση παρακαλώ. Και ορισμένοι λέει βουλευτές οι οποίοι αντιδρούν και οι οποίοι έχουν τάσεις έτσι λέει θεοκρατικές, έτσι είπε αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Αυτοί λέει ας φωνάζουν και είναι απαράδεκτο λέει, προσέξτε ακούστε λόγια τώρα μόλις τα άκουσα σας λέω. Είναι απαράδεκτο λέει μέσα στη Βουλή άνθρωποι λογικοί και με επίπεδο να έχουν τέτοιες αντιλήψεις λέει για πλανεμένα πράγματα όπως είναι λέει το 666, όπως είναι το θέμα του Σέγγεν κλπ. Τέτοια πράγματα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί, οι οποίοι εγώ δεν τους χαρακτηρίζω, τους αφήνω στην αγάπη σας. Με λίγα λόγια και κλείνω. Με λίγα λόγια, τελειώνω. Τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα, αδέρφια μου, δυστυχώς. Κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό. Και από εκεί και πέρα καλούμεθα όλοι μας σε μεγαλύτερους και ισχυρότερους αγώνες. Πρώτος εγώ με τη βοήθεια του Θεού θα ξεσηκώσω τον κόσμο μέσα από την τηλεόραση και θα... Δεν ξέρω τι ακριβώς θα πω και τι ακριβώς θα κάνω ανάλογα με το τι θα επακολουθήσει στη Βουλή μέσα. Εύχομαι να συναισθανθούν έστω και την εσχάτη ώρα και στην εσχάτη ώρα όλοι αυτοί οι κύριοι υπουργοί και κύριοι βουλευτές που υποτίθεται ότι είναι Έλληνες Ορθόδοξοι και υποστηρίζουν τον Θεό. Κοιτάξτε, να μην... Συγγνώμη. Να μην γενικεύουμε. Υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι δόξα τω Θεώ προσπίζουν τα ιερά και τα όσια της πίστης της πατρίδας μας. Λοιπόν, μείνετε επί των υπάρξεων. Το είπε. Εσύ παιδί μου, θα τα ακολουθήσετε. Λοιπόν, μένουμε επί των υπάρξεων. Μην ξεχνάτε ότι στις 31 του μηνός Μαρτίου στο πεδίο του Άρεως θα γίνει νέα προγραμματισμένη και μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση για όλα αυτά τα επίκαιρα και καυτά θέματα. Και πιστεύω με τη βοήθεια του Θεού κάποια στιγμή, σύντομα, να επέμβουμε όλοι δυναμικά, κλήρος και λαός,
κρατούσα εκκλησία και παλαιού εορτολογίου όλοι μαζί ενωμένοι, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε έστω και την τελευταία ώρα αυτό το εθνοκτόνο, ψυχοκτόνο και ελευθεροκτόνο νομοσχέδιο του Σέγγεν. Ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω η Ελλάδα! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι μαζί να ψάλουμε εις Θεός Μέγα. Πότε το παρουσιάζει το πρόγραμμα του Συγγνώμη, θα παρακαλέσω πάρα πολύ την αγάπη σας να μην φύγετε, να μην φύγετε, ακούστε με παρακαλώ. Μην φεύγετε, γιατί το νομοσχέδιο συζητείτε. Εγώ ξαναμπαίνω μέσα και θα βγω πάλι σε μισή ώρα να σας ενημερώσω. Μην φεύγετε, γιατί χρειαζόμαστε όλους εδώ, ενωμένοι όλοι μαζί. Και συνθήματα, Μαξίμε, συνθήματα να λέτε. Όχι, στο 66. 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 Όχι, να νικήσουν τις σκοτεινές δυνάμεις. Και πού το στηρίζω αυτό, στα ίδια τα λόγια του Κυρίου μας. Όταν οι Έλληνες επεσκέψαν τον Ιησού Χριστό, που είπαν οι μαθητές του, έρχονται Κύριοι οι Έλληνες εδώ. Οι Έλληνες, ήρθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί αδέρφια μου το είπε αυτό, γιατί εμείς οι Έλληνες, με την εκστρατεία που είχε κάνει ο μεγάλος Αλέξανδρος, είχε εκπολιτήσει την ανθρωπότητα και έτσι είχε τη δυνατότητα η ανθρωπότητα να δεχτεί τα λεπτά και σωτήρια μηνύματα του χριστιανισμού. Επιπλέον, οι πατέρες, οι Έλληνες, είναι εκείνοι που δημιούργησαν την Ορθοδοξία, γιατί εκείνα τα πάμφωτα μυαλά, τα καταλαμβανόμενα από το Πανάγιο Πνεύμα και με την τεραστία μόρφωση ελληνική που είχαν, εθεμελίωσαν και δημιούργησαν την Ορθοδοξία, αυτή που φέρνει τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, είπε και ένα άλλο Κύριος για μας τους Έλληνας. Ελήφθη η χάρις από το Ισραήλ και δόθη το έθνη. Είναι δοτική εις το έθνος, δηλαδή εδώ τη χάρη. Σε εμάς τους Έλληνες. Κρατάμε λοιπόν. Άγγι, όλοι να συγκεντρωθούμε στη σχετική ησυχία. Γιατί αλλιώς δεν είναι εύκολο να φωνάξω περισσότερο.
επαναλαμβάνω ότι η λέξη Σέγκεν, η συμφωνία Σέγκεν, είναι αυτή καθεαυτό ευρεοκινούμενη. Η συνθήκη Σέγκεν είναι ευρεοκινούμενη. Οι Εβραίοι ανά τους αιώνας διώχθησαν από την ιδία τους πατρίδα δια τα σκάνδαλα τα οποία δημιούργησαν, αλλά ιδιαιτέρως διότι εσταύρωσαν τούτον τον ιόν της Παρθένου. Τους εξεσφενδόνησε εις τα έθνη και τους διεσκόρπισε. Ο μόνος λαός ο οποίος εδέχθη πλήρως το μήνυμα του Θεανθρώπου είναι ο νέος Ισραήλ, και αυτός είναι ο Ελληνισμός. Οι Έλληνες άρπαξαν με τα μανίας το θείον κήρυγμα και το διεσκόρπισαν εις τα έθνη. Αυτό και μόνο κατήντησε τους Έλληνες να θεωρούνται εχθροί των Εβραίων. Οι Εβραίοι θέλουν να καταπατήσουν το ελληνικό πνεύμα, το οποίο είναι εις τους αιώνας αθάνατος.